Πού θα πάμε τώρα, λοιπόν, πόσο όμορφο είναι να διαπρέπουν Έλληνες στο εξωτερικό. Πόσο όμορφο είναι οι ξένοι σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου να υιοθετούν την ελληνική κουλτούρα. Μια κουλτούρα που έχει να κάνει με τις τέχνες, τον πολιτισμό, την καθημερινότητα, την γαστρονομία. Εκεί θα πάμε. Καθώς ένας Έλληνας σεφ έχει βαλθεί και το έχει καταφέρει μέσα από πολύ μεγάλη προσπάθεια να κάνει τους Γάλλους να μάθουν και να αγαπήσουν την ελληνική κουζίνα. Και αναφερόμαστε σε ποιον. Στον Αντώνη Δέτσι, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Γαλλία και σεφ. Συγκεκριμένα στο ένατο διαμέρισμα της πόλης του Φωτός. Και έχει κάνει τους Παριζιάνους να τρώνε γιουβαρλάκια. Να τρώνε γιουβαρλάκια και να δηλώνουν ερωτευμένοι με την ελληνική γαστρονομία. Έτσι ξεκινάει η Κρήτη σήμερα. Πάμε να τον συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Τι κάνετε? Λοιπόν, εδώ τώρα η Εύη μας ανέφερε τη λέξη γιουβαρλάκια, τον όρο γιουβαρλάκια. Για πείτε μας τώρα, τυχαία η αναφορά ή κρύβεται κάτι από πίσω? Κρύβεται πάντα κάτι από πίσω. Γιουβαρλάκια είναι για τη λέξη, είναι αλήθεια ότι το βάλαμε στην αρχή και τους άρεσε πάρα πολύ με το αυγολέμενο της μαμάς μου, αλλά μετά έπρεπε να το αλλάξω γιατί άλλοι δεν το έχουν συνηθίσει. Ναι. Αλλά το κάναμε στην αρχή και ήταν πολύ ωραία. Δεν το έχουν συνηθίσει, τους έπεφτε βαρύ δηλαδή. Τους έπεφτε βαρύ λίγο. Λίγο βαρύ, ξέρετε, με τη σούπα, το ριζάκι, το αυγολέμονο. Το κοιτάνε με βλοχτά μάτια. Αλλά μόλις το φάνε είναι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Πώς βρεθήκατε στο Παρίσι και πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Νομίζω προέρχεται και από μία οικογένεια με μακρά ιστορία στο χώρο. Ναι. Άρχισε πρώτα... Εγώ γεννήθηκα εδώ με γονείς Έλληνες. Καταγωγή Περιστέρη και Πειραιάς. Και μετά σιγά σιγά εμείς πάντα η Ελλάδα τη βάζανε πρώτη. Εγώ τα αδέρφια μου πήγαιναν ελληνικό σχολείο, πήγαιναν χορούς. Και έτσι η Ελλάδα ήταν πάντα πρώτη. Μόλις ξυπνάμε ήταν η Ελλάδα εδώ. Στην καρδιά σας, στο μυαλό σας και στην καθημερινότητά σας. Και θέλω να πάμε λίγο τώρα στο ελληνικό εστιατόριο, σε αυτές τις γεύσεις που αγαπούν περισσότερο οι Γάλλοι. Τι προτιμούν, τι σας ζητούν? Πρώτα, για να αρχίσουμε από την αρχή, εγώ το έφαγα γαλλικό. Μετά το έκανα ελληνικό. Ναι. Και είναι αλήθεια ότι οι Γάλλοι πάνε πολύ στην Ελλάδα. Και μόλις μπαίνω στο μαγαζί και ακούνε Ελλάδα και ελληνικό φαγητό, θέλουν να πηγαίνουν να ξαναπάνε Ελλάδα. Πάνε να πει τους, σαν να βλέπουν ήλιο, παραλία και μπικινί. Πάνε να πει το ευχαριστούν πάρα πολύ. Κύριε Δέτσι, οι Γάλλοι ως πελάτες πώς είναι? Είναι απαιτητικοί, είναι εύκολοι? Είναι διάφορα. Ξέρετε, με τους μέρους είναι λίγο διάφορα. Η γαστρονομία γαλλική δεν είναι παράξενη, αλλά είναι ένα πάνω επίπεδο. Και μερικοί αλήθεια ότι το βλέπουν πολύ γκουρμέ. Αλλά υπάρχει και άλλους που είναι normal. Που θέλουν μόνο να φάνε και να το ευχαριστηθούν. Υπάρχουν Έλληνες που σας γνωρίζουν και μόλις έρθουν εκεί στην περιοχή λένε θα πάμε εκεί στο εστιατόριο το ελληνικό να δούμε και τους πατριώτες μας να φάμε? Υπάρχουν μερικοί που έρχονται, αλλά με τον Έλληνα είναι λίγο δύσκολα γιατί έχουμε συνηθίσει όλοι, ξέρετε, να τρώμε από γιαγιάδες, μαμάδες και τα φαγητά είναι cordon bleu και εμείς και τα προϊόντα δεν μπορούμε να έχουμε σαν την Ελλάδα και όταν έρχονται σκέφτονται Ελλάδα, αλλά σιγά σιγά καταλαβαίνουν και μετά είναι ευχαριστημένοι και τελειώνουμε με αγκαλίτσες. Με αγκαλίτσες, σωστά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ και η Κρήτη έχει ξεχωριστή παράδοση, παραδοσιακή κουζίνα. Μεσογειακή κουζίνα, υπάρχει κάποιο πιάτο εκεί που να μυρίζει, που να θυμίζει Κρήτη? Κάτι το οποίο να έχετε πάρει και από εμάς, από εδώ κάτω στο νησί. Θα σας πω. Ναι, έχουμε κάτι ένα μικρό, τον Ντάκος. Τον Ντάκος, ξέρετε, που το ζητάει πάλι πολύ στην Κρήτη και λένε, α, Ντάκος, εγώ θέλω αυτό. Της λέω, δεν είναι τον Ντάκος που θα δείτε στην Κρήτη που είναι γεμάτο παραπάνω από το πιάτο. Είναι Ντάκος. Το λίκο στυλ, το γαλλικό. Γαλλικός, λεπτεπίλεπτος. Ναι. Εύη.
Ακριβώς. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει έτσι κάποιο πιάτο πέρα από τον τάκο που τον πιστεύω, φαντάζομαι ότι τον φτιάχνετε πολύ ωραίο όπως και εδώ στην Κρήτη. Κάποιο άλλο ελληνικό φαγητό εκτός από τα γυβαρλάκια που σας ζητάνε? Ναι, το πολύ που ζητάνε είναι μουσακά που το έχουν ακουστά. Αλλά αλήθεια ότι μουσακά και ό,τι είναι τζατζίκι, μελτζοσαλάτα, στο σαγανάκι βγαίνει πολύ, το σαγανάκι τυρί. Το έχουν, και μου λένε χαλούμι, χαλούμι. Τους λέω χαλούμι είναι κυπριακό. Εμείς έχουμε κεφαλογραβιέρα. Κεφαλογραβιέρα, τζατζίκι όπως μας είπανε, τον τάκο, τον παραδοσιακό. Είναι αυτό το μήνυμα που στέλνουν εκεί οι ομογενείς σε διάφορες περιοχές, μεταξύ βέβαια αυτών και στη Γαλλία και στο Παρίσι. Το μήνυμα που στέλνετε στους κριτικούς και με αυτό να κλείσουμε, ποιο είναι? Το μήνυμα που μπορώ να τους στείλω? Ναι, βέβαια. Το μήνυμα που μπορώ να τους πω, ευχαριστώ πολύ για όλα, γιατί η Κρήτη, είναι αλήθεια που πήγα, είναι πρώτη σε όλα. Πρώτη. Και το λάδι και τη φέτα και τα προϊόντα και η πόλη. Ένα ευχαριστώ πολύ γιατί μας βοηθάει πολύ για τα πιάτα τα ελληνικά και μόλις λέμε Κρήτη είναι ευχαριστημένοι. Και για το κρασί το ίδιο. Μόλις λέω έχω ένα κρασί βιολογικό από Κρήτη μου κάνω ναι. Λοιπόν, ακριβώς, εδώ είμαστε. Και ένας χαιρετισμός στα γαλλικά εδώ προς τους κριτικούς με τη μετάφραση όμως. Μετάφραση. Merci beaucoup. Et continuez à nous aider. Et continuez à aider la Grèce. Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίζετε να βοηθάτε την Ελλάδα και εμείς από το εξωτερικό. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Επίσης. Και πάλι ευχαριστώ. Και πάλι ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Είναι το μήνυμα εκεί ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος επενδύει στην κουλτούρα μας, στον πολιτισμό μας, στη γαστρονομία μας, σε όλα όσα θυμίζουν την Ελλάδα και την ελληνική ψυχή.